Καθοριστικό ρόλο στην επίλυση του Κυπριακού αναλαμβάνει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Τζον Κέρι, αφού αναμένεται να αποτελέσει τον σύνδεσμο απευθείας επικοινωνίας μεταξύ των Υπουργείων Εξωτερικών Λευκωσίας και Άγκυρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά τη δυσαρέσκεια που προκαλεί στη Λευκωσία ο ειδικός σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αλεξάντερ Ντάουνερ, δημιουργείται και δεύτερο κανάλι επικοινωνίας σε επίπεδο απευθείας παρασκηνιακής διαβούλευσης με το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, εξέλιξη η οποία την χάνει θετικής αποδοχής και από τις δύο εμπλεκόμενες πλευρές στο Κυπριακό. Στις προτεραιότητες του Αμερικανού αξιωματούχου θα είναι τα μείζωνα θέματα της ενέργειας και των βαρωσίων να δώσουν όθηση στις συνομιλίες. Την ίδια ώρα συνεχίζεται ο θόρυβος γύρω από το πολύκροτο έγγραφο Ντάουνερ με τις συγκλήσεις και αποκλήσεις στο Κυπριακό την τετραετία 2008-2012. Ο πρόεδρος της Βουλής Γιάννακης Ομήρου επανήλθε σήμερα ζητώντας την απόσυρσή του από τον πρόεδρο Αναστασιάδη και τονίζοντας ότι δεν μπορεί να αποτελέσει ούτε χρήσιμο υλικό, ούτε ενδιάμεση συμφωνία. Θα πρέπει να υπάρξει σωστή προετοιμασία, σωστή διαμόρφωση διαπραγματευτικής βάσης, όπως προέβλεπε η συμφωνημένη επιστολή Καμπάρι. Το Προεδρικό δεν θεωρεί δεσμευτικό το έγγραφο, όμως αυτό θα συζητηθεί και στην παρουσία του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας, Δημήτρη Χριστόφια, στο Εθνικό Συμβούλιο, για να επιβεβαιώσει τις αναφορές περί συγκλήσεων και αποκλήσεων. Η Εθνική Συνεννόηση προέχει, διαμηνύει ο Υπουργός Παιδείας Κυριάκος Κενεβέζος. Σήμερα, που τα δεδομένα ακόμα περισσότερο έχουν δυσκολέψει και η τουρκική διαλλαξία βρίσκεται στην κορύφωσή της, η ενότητα και η ομοψυχία αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για συνέχιση του αγώνα μας, για υπεράσπιση και διεκδίκηση των δικαίων και των δικαιωμάτων μας. Σε μια άλλη εξέλιξη, ο κατοχικός ηγέτης Δερβίς Έρογλου σε δηλώσεις του στα κατεχόμενα εξέφρασε την ελπίδα στο επικείμενο δείπνο με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη να δημιουργηθεί το έδαφος για μια ειλικρινή ατμόσφαιρα και ένα οδικό χάρτη πριν την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Δεδομένου ότι οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να επαναρχίσουν τον Οκτώβριο, η κυβέρνηση προετοιμάζεται για την κωδικοποίηση της διαπραγματευτικής βάσης. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης επιχειρεί με τις ομάδες εργασίας και εμπειρογνωμόνων την ετοιμασία συνολικού πλαισίου προτάσεων αλλά και της νέας διαδικασίας που θα πρέπει να συμφωνηθεί πρώτης έναρξης του όποιου νέου κύκλου συνομιλιών. Την ίδια ώρα εντείνει τις προσπάθειες για την επιλογή του συνομιλητή στο Κυπριακό, για το διορισμό του οποίου θα γίνουν συγκεκριμένες εισηγήσεις στο Εθνικό Συμβούλιο στις 15 Ιουνίου.